Θέτουμε ένα έμεσο πλαφόν και ταυτόχρονα σταθεροποιούμε τις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή. Αναστέλλεται έτσι ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής. Έχουμε κυβερνητική εξαγγελία η οποία λέει για κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Όταν έρθει ο επόμενος λογαριασμός, θα λείπει αυτό το τεράστιο ποσό το οποίο το βλέπαμε έτσι ξεχωριστά και μας δημιουργούσε κεφαλικά? Όχι, κύριε Ρηφλή. Δεν πρόκειται να λείπει. Η χρέωση θα μπαίνει κανονικά. Καταρχήν δεν λέει ότι καταργείται. Λέει ότι δεν εφαρμόζεται, δηλαδή αναστέλλεται από τους λογαριασμούς που θα βγουν για καταναλώσεις μετά την 1η Αυγούστου του 2022. Και μέχρι τον Ιούλιο του 23. Αυτό μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δίνει το δικαίωμα στους προμηθευτές να αλλάζουν τις τιμές κατά το δοκούν και να τα βάζουν σύμφωνα με το άρθρο 2 της τροπολογίας κάτω από την αιτιολογία χρέωση προμήθειας ενέργειας. Δηλαδή, το ίδιο ποσό δηλαδή. Ακριβώς. Υπήρχε η ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν θα λέγεται έτσι, θα λέγεται κάπως αλλιώς, αλλά δεν είναι το ίδιο νούμερο. Θα είναι τα ίδια νούμερα. Βαθύσαμε το κρέας ψάρι, κύριε Νικλή. Έχει ένα κακό ελάττωμα ο Κυριάκος. Εννοεί αυτά που λέει.